Το τηλέφωνο αυτό θα σηκώσει τον κύριο Καβούρη να με ξαναπάει στη δουλειά. Κύριε Καβούρη, λυπάμαι που άργησα στις 8 το πρωί. Αλλά υπόσχομαι ότι θα ξυπνήσω στις 6. Ω, τότε να ξυπνήσεις αύριο και να μην σε απολύσουμε, αλλιώς θα απολυθείς για το υπόλοιπο σου χρόνο, για τη ζωή σου και για τους γονείς μου. Τους γονείς μου! Wow, ο κ. Καβούρης με έχει δίκιο! Θα με ξαναπάρει στη θέση μου! Μην ανησυχείς, δεν θα πρότειγε να γύσω. Αλλά τώρα έχουμε σχέση με τον φίλο μας τον Πατ. Τι είναι αυτό το τηλέφωνο, Πατ, Μπομπ? Είναι δικό μου τώρα. Πάτρικ, όχι μη, μην το δαγκώσεις. Αυτό είναι το τηλέφωνο του σταθερού του κ. Καβούρη. Βάστο! Πάτρικ, απολύεσαι. Μα δεν δουλεύω εδώ. Άμα τώρα δουλεύεις. Το! Πάτρικ, κύριε Καβούρη, είσαι πολύ κακός. Εσύ είσαι. Κάτω τηλέφωνο θα πρέπει να ξαναβγείς να σε πλαχώσει ένα τεράστιο φορτηγό. Φορτηγό! Και τώρα μάλιστα. Δύο ρίτσες μετά. Ο Γκάρι έχει φύγει από εδώ. Τον ανάγκαζε να πάει στη στέγη του ανανά μου. Καλύτερα να μπω μέσα να ξεκουραστώ να γράψω. Γκάρι! Πού είσαι? Σάντε! Τι κάνεις στο σπίτι μου? Δεν με νοιάζει τι κάνω. Πάτρικ, δεν σε δάγκωσε το τηλέφωνο. Βασικά μου απέλησε. Γκάρι, εσύ είσαι εδώ. Κύριε Καβούρη. Ω, ναι. Καλαμάρι, δεν υπάρχει λόγο να βρισκόμαι εδώ. Αγώ.